Λοιπόν, να πάμε τώρα στον κύριο Κερίδη, ο οποίος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Τομέα, της Αττικής. Καλημέρα κύριε Κερίδη. Καλημέρα κύριε Χατζή. Σήμερα δεν θα σας απασχολήσουμε με τα εθνικά θέματα, αλλά με τα γεγονότα που συνέβησαν χτες και προχτές. Θα θέλαμε να μια πρώτη... Στο συνοστισμό της Μύρνης. Ναι. Ωραίο τίτλο θα μπορούσε να είναι η Σμύρνη Μάνα καίγεται. Αυτό θα έβαζα εγώ αν ήμουν. Τον έβαλε, μου φαίνεται το Φιλιππάκι στο. Όχι, στο Εσπρέσο. Ναι, λοιπόν, για να δούμε λοιπόν, κύριε Κερίδη, να ακούσουμε το δικό σας το σχόλιο πρώτα, πριν πάμε στα ερωτήματα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, θλιβερά τα γεγονότα και απολύτως καταδικαστέα τα χθεσινά. Νομίζω από όλους τους όφρενες Έλληνες πολίτες και τις πολιτικές δυνάμεις δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Οι σκηνές βίες που είδαμε και η απόπειρα δολοφονίας ενός αστυνομικού είναι συγκλονιστική, δεν υπάρχει εδώ καμία αντίρρηση. Ανέβα. Ναι. Ναι, από εκεί και πέρα να σας πω, βεβαίως η ελληνική κοινωνία είναι πιεσμένη. Βεβαίως η νεολαία μας, περισσότερο ίσως από οποιοδήποτε άλλο κομμάτι της, έχει υποστεί το κόστος και της δεκαετούς κρίσης και τώρα της πανδημίας, και πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις υπεύθυνα να φροντίσουν για την απομείωση της ένεσης και για την δημιουργία διεξόδων σε αυτή την πίεση, διότι η τυφλή βία δεν οδηγεί πουθενά. Και το τρίτο που θα σας έλεγα είναι ότι δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί στην αντιπολίτευση οι οποίοι θέλουν τον εκτραχυλισμό της πολιτικής ζωής, ονειρεύονται φιλιοπολεμικές καταστάσεις, θέλουν αυτή την ένταση για να βγουν από τα διέξοδα από την πολιτική τους χρεοκοπία. Επειδή είμαστε και παλιά σκοπής εμείς, και μας συγχωρείτε που το λέω και έτσι, σαν δημοσιογράφη εννοώ, εσείς είστε παλιά σκοπής και ένας καλός καθηγητής, αλλά εμείς εδώ είμαστε... Εδώ είχαμε στη δημοσιογράφη φτωχή πλην τίμη. Δεν θα ρωτήσω το εξής. Ποιες είναι αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που υπονοείτε? Γιατί άμα μου λέτε γενικότερα πολιτικές δυνάμεις, ποιες είναι αυτές οι πολιτικές δυνάμεις? Είναι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες είναι στο κοινοβούλιο, ανήκουν στο δημοκρατικό τόξο? Είναι πολιτικές δυνάμεις που δεν ανήκουν στο δημοκρατικό τόξο? Είναι εξωκοινοβουλευτική πάντα στο δημοκρατικό τόξο? Εγώ δεν κρύβω ούτε μασάω τα λόγια μου. Όχι, ούτε δεν το έκανα. Επειδή το μασίσατε αυτό, γι' αυτό. Ναι, έχουμε προφανώς πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ, την αξιωματική αντιπολίτευση. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα κόμματα, αλλά να μείνουμε στο κεντρικό, το βασικό, αυτό που κυβέρνησε τη χώρα και φιλοδοξεί να την ξανακυβερνήσει. Τι και δεν θα σας πω ότι... Χρεώνεται, δηλαδή, τον κόσμο που παραβρέθηκε χθες, την νεολαία, αυτή τη μαζική εκδήλωση της πλατείας στη Νέα Σμύρνη, ότι τους δίνεται στην αγκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ? Τους καρπώνεται δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ διαφωνώ την κοινωνία και γι' αυτό έκανα και το σχόλιο για την πίεση που δέχεται, ναι, και την προσπάθεια που πρέπει όλοι να καταβάλουμε, να πέσουν, ναι, οι τόνοι και να πέσουν οι έξοδοι. Όλοι. Εννοείται. Από εκεί και πέρα όμως πάω ένα βήμα παραπέρα και μιλάω και για τις πολιτικές δυνάμεις, γιατί πολιτικός είμαι και πρέπει να δούμε τι κάνουν οι πολιτικές ηγεσίες, και σας λέω ευθέως, δεν λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζεται με την τρομοκρατία ή με τη βία, αλλά έχει μία επαμφωτερίζουσα, θα το πω πολύ γενναιόδωρα, επαμφωτερίζουσα, ναι, σύγχυση, ναι, όπου από τη μια καλεί τον κόσμο στους δρόμους και από την άλλη καταδικάζει τις διαδηλώσεις και τη βία. Με αυτό δείχνει ο Αλέξης Τσίπρας για μια ακόμα φορά να επιχειρεί να πατήσει σε δύο βάρκες, στο τέλος πέφτει στο κενό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ναι, άγεται και φέρεται από τους ακραίους στο εσωτερικό του και έχει μία συμπεριφορά, ναι, ως αξιωματική αντιπολίτευση μη θεσμική. Εγώ θα πάω όμως στο δικό σας το κόμμα τώρα. Όταν έγινε το προχτεσινό, αφήστε το χτεσινά επεισόδια, όπως είπατε τα καταδικάζουν όλοι, κανείς δεν θέλει να βλέπει να καίγεται μια πόλη, δεν θέλει να βλέπει τραυματίες από εδώ και από εκεί, και ούτε αρέσει... Απλώς το χτεσινό ήταν συνέχεια μιας πορείας. Δεν ήταν ένας κεραυνός ενεθρία. Όχι, εδώ άλλο και θέλω. Έχουμε εβδομάδες τώρα, ναι, μια, ναι, πολιτική συνεγορία στον κουφοντινισμό, ναι, και μια προσπάθεια από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσουν για Χούντα Μητσοτάκη. Εκεί, να πούν ακραία πράγματα και τρέλες, και αυτοί προκειμένου που να μιλάνε για τα ουσιαστικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτοί για που μιλάνε για Χούντα δεν ξέρουν τι σημαίνει Χούντα. Εγώ την έζησα, γιατί είμαι και η ηλικία μου τέτοια. Άλλο Χούντα, τώρα είναι άλλα πράγματα αυτά. Λοιπόν, τώρα, προχθές... Μήπως δίνουμε μεγαλύτερη αξία από όσο πρέπει στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω το εξής, κύριε Κερίδη, και να ρωτήσω. Προχθές έγινε ένα περιστατικό με τον αστυνομικό που δεν έναν πολίτη. Ναι.
Ο πολίτης αυτός μπορεί να ήταν αναρχικός, μπορεί να ήταν αδεξουσιαστής, μπορεί να ήταν οτιδήποτε μπορεί να ήταν. Εγώ δεν θα του χρεώσω του ανθρώπου, τα βάλω ταμπέλες. Δεν μου άρεσαν οι φάκελοι ποτέ στη ζωή μου που με συνόδευαν και εμένα. Θεωρώ ότι λοιπόν ότι ήταν ένας πολίτης που έτρωγε ξύλο και είχε και άδικο ο πολίτης. Αυτή η εικόνα όμως δεν έπρεπε αμέσως να καταδικαστεί από τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, και στη συνέχεια να, να διαμηνήσει ο Υπουργός, ο αρμόδιος Υπουργός, γιατί έχετε κάνει φορτωτική και το τελευταίο θέμα στο Μητσοτάκη, αλλά μήπως θα έπρεπε ο ίδιος ο Υπουργός να έχει φροντίσει να πει, κοίταξε, δεν μας αρέσει αυτό, είναι έξω από τα δικά μας πλαίσια αυτές οι εικόνες και αυτές οι πρακτικές, πάνε στην άκρη και οι δύο, και αυτός που έδωνε και ο προϊσταμενός του, κάνουμε δε, κάνουμε αυτό, εισαγγελίες, ιστορίες τα λοιπά, και τελειώνει η ιστορία εκεί. Δεν το κάνανε. Αλλά σε λέξεις σας προσπαθούν, βγήκε ο Κυρανάκης, καλά τον λέω, και μας είπε και το όνομά του δηλαδή. Εντάξει τώρα, okay. Λοιπόν, να πούμε μήπως, ότι... μήπως επικοινωνιακά, αφήστε το πολιτικό κομμάτι. Γιατί εγώ είπα νωρίτερα, έχετε κάνει δύο πάρα πολύ καλά πράγματα τελευταία. Αυτό που έγινε με τα εμβόλια, που υπάρχει απόλυτη τάξη και σειρά. Και με το σεισμό που έγινε στα Τρίκαλα, αμέσως το κράτος ήταν εκεί, δεν υπήρχαν παράπονα. Βγήκε ο κόσμος εδώ στο ραδιόφωνο και τα είπε. Και αντί, ας πούμε, να φαίνεται μια κυβέρνηση η οποία κάνει πράγματα, φαίνεται μια κυβέρνηση που δεν κάνει πράγματα και υπολείπεται, ας πούμε, και μήπως έχετε κάνει και σε αυτό λάθος. Λοιπόν, γιατί δεν ξέρω αν είστε υπέρ των ενώσεων των εκκλησιών. Εγώ δεν είμαι, και θέλουμε να πούμε για τον Πάπα ότι είμαστε, έχουμε και εμείς το αλάθητο. Ναι, να σας πω ότι το επεισόδιο είναι απολύτως καταδικαστέο και νομίζω καταδικάστηκε από όλους και από τον Υπουργό, και βεβαίως έχει διαταχθεί η ΕΔΕ και θα πρέπει να υπάρξει έρευνα και καταλογισμός, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ωστόσο, επεισόδια και υπέρβαση καθήκοντος είχαμε, έχουμε και θα έχουμε, και έχουμε σε όλες τις αναπτυγμένες δημοκρατίες του κόσμου, και πρέπει να υπάρχουν και υπάρχουν οι μηχανισμοί αντιμετώπισης τους. Είναι άλλο πράγμα αυτό, ναι, και άλλο η γενίκευση να μιλήσει κάποιος για αστυνομοκρατία, να καλέσει τον κόσμο στους δρόμους. Εγώ αυτό σας είπα, κύριε, εγώ σας είπα γιατί για εσάς, δεν σας είπα για το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ το χαρακτηρίζετε, είπατε αυτά που εσείς νομίζετε ότι πρέπει να πείτε και να καταδικάσετε, να πούμε, τις πολιτικές τους. Λοιπόν, ο κύριος Χρυσοχοίδης ευθέως βγήκε και το καταδίκασε και έδεσε. Μετά από μια μέρα. Εάν θέλετε τώρα να μιλήσουμε για μια καλύτερη επικοινωνιακή διαχείριση, εντάξει, και πιο γρήγορα αντανακλαστικά, ευχαρίστως να το κάνουμε, αλλά είναι ένα ζήτημα, πώς να σας το πω, που έπεται. Το βασικό είναι να πούμε ότι τέτοια φαινόμενα υπήρχαν και υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν, δυστυχώς, εντάξει, ναι. Σε όλο τον πλανήτη. Όταν η ελληνική αστυνομία καλείται να αντιμετωπίσει τόσες πολλές κρίσεις, και συνολικά τις έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία. Να με συγχωρείτε, εγώ δεν μίλησα καταρχάς για το σύνολο της ελληνικής αστυνομίας. Σωστά, σωστά, δεν σας βάζω λόγια. Όχι, δεν θέλω να το... Αλλά λέω απλώς για να δώσω το πλαίσιο ότι είναι φυσικό και επόμενο μέσα σε αυτή τη δράση να υπάρχουν και τέτοια, δυστυχώς, απολύτως καταδικαστέα. Θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί, είδατε τον κύριο Μητσοτάκη, συναντήθηκε με τον κύριο Λεβιζάτο. Πρέπει όλα αυτά να γίνουν και να προχωρήσουμε μπροστά, και ευχαρίστως να έρθουν και οι πολιτικές δυνάμεις με συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα, εγώ έχω πρόταση, εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πρόταση να μπουν κάμερες. Να μπουν κάμερες. Τις κάμερες της πολέμησης ο ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για παραβίαση προσωπικών δεδομένων ποιών, των αστυνομικών. Πρέπει οι αστυνομικοί να έχουν κάμερες, όπως έχουν στην Αμερική και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Ναι, για να έχουμε πλήρη καταγραφή. Αλλά και πλήρη καταλογισμό. Εμένα με ενοχλεί αυτό. Εμένα με ενοχλεί το γεγονός ότι αφού γίνεται ένα περιστατικό, μπροστά μας έχουμε εθνικά θέματα που εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό και σε ποια φάση βρισκόμαστε. Έχουμε μια οικονομία η οποία βασανίζεται και ταλαιπωρείται. 1,7 θα πέσει το ΑΕΠ στην Ευρώπη κατά τις εκτιμήσεις των Ευρωπαίων οικονομολόγων από τον κορονοϊό. Το τραβάμε και εμείς. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Έχουμε ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για αυτή την ασθένεια. Λοιπόν, είναι ένα τρίπτυχο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί. Δεν είναι εύκολο. Και παρατηρώ ότι, ας πούμε, ασχολούμαστε τώρα με ζητήματα γιατί επικοινωνιακά η κυβέρνηση δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Έχετε θέμα στην επικοινωνία. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Δηλαδή δεν αρκεί ο Κερίβης να βγει να μας πει για τα εθνικά θέματα που τα λέτε μια χαρά. Δεν αρκεί ο άλλος, ο Β, ο Δ, που θα πει για το Υπουργείο του.
εδώ υπάρχουν ζητήματα της καθημερινότητας. Και βλέπω, ας πούμε, το... ο Πρωθυπουργός βγήκε, έκανε το διάγγελμα. Όχι, δεν είναι, είναι λάθος αυτό. Όταν χρεώνεται κάθε ζήτημα που εκεί στριμώχνεται η κυβέρνηση, γιατί οι υπουργοί δεν μπορούν να τα καταφέρουν και βγαίνει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, το παίρνει επάνω του, τότε το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Να μου επιτρέψετε να σας πω ένα παράδειγμα για να δείτε, επειδή το για έχουμε πέστο. Ζήσει. Όταν ήταν η υπόθεση Βατοπεδίου, αν θυμάστε, η οποία δεν βγήκε τίποτα στο τέλος, διότι ήταν μια υπόθεση τελείως διαφορετική, δεν θα τη σχολιάσω τώρα. Έχει γράψει την ομιλία του Καραμαλής να βγει να μιλήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και κάποιοι φωτισμένα μυαλά πήγανε και τη συμπληρώσανε και βάλανε το μέα κούλπα. Και βάλανε τον Πρωθυπουργό ως πρόβλημα στο πρόβλημα. Και εκεί χάθηκε η μπάλα στη Νέα Δημοκρατία και έχασε. Δεν βάζει όλο τον Πρωθυπουργό να βγαίνει μπροστά. Τι να κάνει. Το καταλαβαίνω ότι και αυτός πρέπει κάτι να κάνει για να καλύψει τα κενά. Αλλά εδώ πέρα βλέπω, ας πούμε, πρόβλημα στην επικοινωνία. Ότι... Δηλαδή, πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Εγώ σας λέω ότι δεν έχει χαθεί η μπάλα. Στην επικοινωνία, είπα, δεν είπα στην πολιτική. Ναι, επειδή εγώ είμαι έτσι. Έξω από το. Συγγνώμη, δεν είπα στην πολιτική, κύριε Κερίδη. Γιατί και στα εξωτερικά έχετε κάνει. Ο Δέλγιας προχτές έκανε μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία. Χάθηκε. Πού είναι τι. Στα εμβόλια πραγματικά είναι υποδειγματικό αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση. Δεν το έχει κάνει κανένα. Και ορισμένοι σου λένε στην Ελλάδα δεν το περιμένουμε ποτέ να γίνει τόσο τέλεια αυτό. Με το σεισμό, λέω τα πρόσφατα. Με το σεισμό καλύτερα από εμά. Μα αφού είναι γεγονότα, δεν μπορεί, είμαι ηλίθιος, δεν τα βλέπω. Και βλέπω, ας πούμε, ένα γεγονός το οποίο είναι έτσι, ας πούμε, και αντί επί τόπου να το σβήσετε και να πάρετε τον πυροσβεστήρα, τι κάνετε, παίρνετε δύο κουταλάκια νερό και το πετάτε του γλυκού. Δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, το ουσιαστικό είναι ένα. Η ελληνική κοινωνία είναι υποπίεση, έχει μια υγειονομική και οικονομική ανασφάλεια. Υπάρχει η πίεση της Τουρκίας, υπάρχουν όλα αυτά. Μια νεολαία η οποία είδε 10 χρόνια να χάνονται από μπροστά της, η οποία βρίσκεται πάρα πολύ πιεσμένη και οικονομικά, γιατί ξέρετε οι νεολαίοι μας ή δεν έχουν δουλειά ή όταν έχουν δουλειά είναι ως επιτοπλίστων ανασφάλιστοι και δεν δικαιούνται τα επιδόματα. Και τα λεφτά που παίρνουν είναι ελάχιστα. Τα λεφτά που παίρνουν είναι ελάχιστα και οι προοπτικές που τους δίνονται από το πολιτικό μας σύστημα, ενώ και από το παρελθόν είναι λίγες, με ένα πολιτικό σύστημα το οποίο ασχολείται μονίμως με τους άνω των 60 και όχι με το τι θα κάνουμε με την νεολαία μας, το μέλλον μας. Το 63, έτσι. Ότι μια σκεφτόμαστε τα παιδιά μας, αλλά τα έχουμε συμφωνία. Κύριε, έχω ένσταση, κύριε. Έχω ένσταση. Μόνο το ολοκληρώσω. Έχω ένσταση, κύριε, γιατί εγώ είμαι 63, μην ασχοληθεί με το κράτος. Δηλαδή, τι είμαι εγώ. Θα ασχοληθεί με σένα, αλλά να ασχοληθεί με τα παιδιά. Πόσο είστε εσείς? 30. Κύριε Χατζή, αλλά ξέρετε, επειδή είμαστε η χώρα όπου το 95% της κοινωνικής δαπάνης πηγαίνει πάνω των 60, εγώ το επισημαίνω γιατί μου αρέσουν τα δύσκολα τα λόγια. Εγώ δεν είμαι εδώ για να χαϊδεύω. Όχι, όχι, βεβαίως. Μάλλον. Και να αποκαλύπτω αυτό που εγώ βλέπω ως υποκρισία. Ναι. Διότι πραγματικά τους νέους μας τους έχουμε στη γωνία. Από εκεί και πέρα όμως. Από εκεί και πέρα. Ναι. Οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες κάνουν σπέκουλα. Δεν φτάνει να το λέτε αυτό. Πρέπει να κάνετε και πράξεις κάποια πράγματα για να μην τους έχουμε στη γωνία. Σωστά. Έτσι, αλλά να ξεκινήσουμε από το να το πούμε πρώτα. Ναι, εντάξει. Γιατί και αυτό θέλει ένα θάρρος. Θέλει θάρρος για να διαπιστωθεί, λένε οι ψυχολόγοι, πρώτα το πρόβλημα και μετά το λύνεις. Να το παραδεχτείς ότι είναι ένα πρόβλημα και μετά να το λύσεις. Μου λέγει ένα ψυχολόγος εμένα. Η ανάταξη, οι μεταρρυθμίσεις αφορούν κυρίως τους νέους. Το να δώσουμε διεξόδους στην οικονομία μας και να τρέξουμε φέτος με το 4-5% αφορά κυρίως τους νέους. Και πρέπει να τους δώσουμε αυτές τις διεξόδους. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις του χθες, οι οποίες μονίμως επενδύουν στην ένταση και σπεκουλάρουν πάνω σε έναν ψεύτικο εμφύλιο να ξαναζήσουν και έχουν και μια απολύτως ανερμάτιστη φτάσει. Από τη μια καλούν τον κόσμο στις πλατείες εν μέσω πανδημίας, θέλουν τον Πέργαμο και από την άλλη καταγγέλνουν. Μήπως δίνει μεγαλύτερη αξία στο ΣΥΡΙΖΑ από όσοι έχει? Μήπως τον εμφανίζεται με μεγαλύτερη δύναμη από αυτή που έχει? Κοιτάξτε, υπάρχει και αυτό. Όμως η αντιπολίτευση παίζει ρόλο. Και δημιουργεί κλίμα. Η αντιπολίτευση μπορεί να μαζέψει 5.000 και να δημιουργήσει αυτές τις εικόνες. Πάντως να σας πω κάτι. Επειδή είστε και καθηγητής και σέβομαι την ιδιότητά σας και τη μόρφωσή σας, θα πω το εξής. Έχουν ξεχυλώσει λέξεις, κύριε καθηγητά. Δηλαδή, χούντα. Δεν ξέρουν τι είναι χούντα. Καλά, έχει χαθεί το μέτρο. Λέτε εσείς τώρα εμφύλιο. Ξέρετε τι σημαίνει εμφύλιος? Ξέρετε τι είναι ο εμφύλιος πόλεμος?
ξέρουμε τι είναι η Χούντα. Λέμε πάμε για εμφυλιακές καταστάσεις. Ο εμφύλιος ήταν ένα πράγμα το οποίο τέλειωσε ο ελληνικός λαός. Δεν θέλω να το σχολιάσω καθόλου, ούτε και είμαι και ειδικός. Έχω διαβάσει 10 πράγματα. Δεν ήταν κάτι, ήταν ένα άλλο πράγμα. Έτσι, με όπλα, βουνά, ιστορίες. Η Χούντα μίλαγες, άκουγες στο δωράκι στο δρόμο και σε έπιανε και σε έβαζε στα υπόγεια και έτρωγε στο ξύλο της αρκούδας. Μην τις λέμε αυτές τις κουβέντες. Το λέω σε έναν καθηγητή πανεπιστημίου που εκτιμώ και σέβομαι τις γνώσεις του και την αξία του. Και με συγχωρείτε, δεν θέλω να σου λέω για κομπλιμάν αυτό, αλλά γιατί έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι κουβέντες έχουν χάσει την αξία. Χάσαν το νόημα, δηλαδή. Έχουμε κατακλειστεί από υπερβολές. Έχουν βοηθήσει και οι δημοσιογράφοι και κυρίως τα νέα κοινωνικά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου λέγονται τρέλες. Αλλά βλέπουμε και βουλευτές πέρα από τις τρέλες, γιατί εδώ δεν είναι μόνο οι Χρυσαυγίτες και ο Κουφοντίνας και ο Κουφοντινισμός που μιλάνε για Χούντα και εκμηδενίζουν τις προσπάθειες της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία 40 χρόνια και λένε ότι εντάξει, εδώ υπάρχει αστυνομοκρατία, ότι όλοι μπορεί, κάντε κάτι για την νεολαία, κάντε κάτι για τον νέο κόσμο, δώστε τους μία προοπτική, μία ελπίδα, ένα όραμα ότι θα ξαναταξιδεύσουν, ότι θα έχουν λεφτά, δουλειά για να κάνουν ταξίδια, να γυρίσουν τον κόσμο όλο όπως τον γύρισε η δικιά μας γενιά. Οι καινούργιες γενιές που έρχονται με πολύ χειρότερη προοπτική από τη δική μας γενιά. Κύριε Βερίκιο, ο ανταγωνισμός ο διεθνής είναι ανελαίητος. Πρέπει να εφοδιάσουμε την νεολαία μας με προσόντα. Θέλουμε τα πανεπιστήμια μας αναβαθμισμένα και όχι κέντρα κομματικής στρατολόγησης. Είδατε χθες την εικόνα τριών βουλευτών της αντιπολίτευσης να πηγαίνουν να υποστηρίξουν κατάληψη πανεπιστημιακού χώρου. Αυτό και μόνο τα λέει όλα για το ποιοι ζουν στο παρελθόν και ποιοι θέλουν αυτή την νεολαία καθυλωμένη προκειμένου να παίρνουν τα επιδοματούχα, μίζεροι, χωρίς προοπτικές και ποιοι πραγματικά πονούν και μάχονται. Εγώ το έχω κάνει και στο πανεπιστήμιο, θέλω να το κάνω τώρα και το κάνω και στη Βουλή. Από εκεί και πέρα να γίνει μια κουβέντα για το ποιες είναι οι προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας από ένα σημείο και μετά, διότι οι πόροι είναι πεπερασμένοι και πράγματι πρέπει να ενισχύσουμε στην νεολαία μας με μεγάλη προσοχή. Έχετε ένα πλεονέκτημα πέραν της καθημερινότητας που μπορεί να κρίνεται μια κυβέρνηση και αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν σας φωνάζουμε εδώ για να σας πούμε τι καλοί που είστε. Και τα θετικά θα τα πούμε όπως τα είπαμε, αλλά θα δούμε και τα αρνητικά. Η κυβέρνηση λοιπόν, η συγκεκριμένη, δεν έχει εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Θυμάμαι στο παρελθόν βουλευτές, συναδελφοί σας, δεν ξέρω αν και εσείς είστε αυτής της λογικής, δεν τα έχω ακούσει να το λέτε, αλλά συναδελφοί σας, υποστήριζαν, ας πούμε, το εσύ, τι είναι το εσύ, τώρα τρίχες πρέπει να το καταργήσεις. Και εγώ με το Δήμο το Βερίκιο πηγαίνουμε μια φορά την εβδομάδα και ανάβουμε κερί στον Παπανδρέου που έφτιαξε το ΕΣΥ. Γιατί αν δεν ήταν το ΕΣΥ τώρα θα είμαστε πεθαίναμε στους δρόμους. Θέλω να πω ότι πρέπει να αναθεωρείτε και εσείς ορισμένες απόψεις που υπάρχουν, όχι προσωπικά εσείς, το κόμμα σας που υπάρχουν, ούτως ώστε να βελτιώνονται τα πράγματα και να δίνουν προοπτικές όπως είπατε στη νέα γενιά. Κύριε Χατζή, το ΕΣΥ το έχει στηρίξει η Νέα Δημοκρατία και το 2020 έδωσε ένα επιπλέον δισεκατομμύριο για τη στήριξη του ΕΣΥ. Ναι, γιατί είναι όμορφο προσπάθεια. Βεβαίως. Να σας θυμίσω ότι η προσπάθεια ΕΣΥ ξεκίνησε από τον Σπύρο Δοξιάδη, τον αείμνηστο Υπουργό Υγείας του Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Βεβαίως ήρθε το 1983-84 επί Πασόκ. Ο Αντρέας Παπανδρέου, γεννηματάς και παρασκευάς Αυγεννός και φτιάξανε το ΕΣΥ. Υπήρξαν και πολλά λάθη στο σχεδιασμό. Πάντα υπάρχουν, δεν είναι λάθαστο τίποτα, κύριε. Αλλά οπωσδήποτε η Νέα Δημοκρατία που έχει δώσει αυτή τη στιγμή 27 δισεκατομμύρια από τον προϋπολογισμό το τελευταίο 12 μήνο, για το μόνο που δεν μπορεί να κατηγορηθεί είναι για, πώς να το πούμε, νεοφιλελεύθερη αναλγησία. Εγώ δεν είπα αυτό. Εσείς πέσατε. Αυτό τα λέτε εσείς. Εγώ είπα άλλο. Είπα ότι υπήρξαν στελέχη σας. Είμαι πολύ ακριβής εγώ στη διατυπώση μου. Υπήρξαν, λέω, στελέχη σας που κατηγόρησαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας ότι είναι άχρηστο. Υπήρξαν στελέχη σας, είπα. Δεν σας είπα το είπατε εσείς ούτε επισήμως. Ναι. Και τώρα άκουσα με πολύ μεγάλη χαρά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να μιλάει για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όχι αυτό άκουσα. Σας έχω πει ότι έχει ξετυλίξει ένα ολόκληρο πρόγραμμα με παρεμβάσεις παντού, όπου έχουμε την
την πιο μεγάλη κενσιανική παρέμβαση στην οικονομία που γνώρισε ποτέ ο τόπος, το τελευταίο το δεκάμιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ναι. Και μια σειρά από πράγματα. Χρειαζόμαστε το ισχυρό κράτος, χρειαζόμαστε το κοινωνικά ευαίσθητο κράτος, κανείς δεν το αρνείται, και θα συναγωνιστούμε στον διεθνή ανταγωνισμό και με το τι κράτος έχουμε. Ναι. Έχουμε ένα κράτος μπάχαλο και διαλυμένο, δημοσιοϋπαλληλικό, παλιάς νοοτροπίας, ή ένα ψηφιακό σύγχρονο κράτος το οποίο μπορεί και ανταποκρίνεται, όπως έκανε με τα εμβόλια. Τα εμβόλια, ναι. Πανιδρύει τις σχέσεις κράτους πολίτης. Μα ο Μητσοτάκης, ένα από αυτά που θα του πιστωθούν στην ιστορία είναι ότι πέρασε τη χώρα στην ψηφιακή εποχή. Είναι από τα θετικά. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι. Να μην λέμε μόνο. Αλλά όμως υπάρχουν και τα λάθη. Αυτό. Αλλά, εγώ μιλάω και για τα λάθη. Δηλαδή πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει ένα πιο κοινωνικό πρόσωπο. Η γνώμη μου είναι τώρα από εκεί και πέρα, θέλετε την αγκούδια. Μην γυρίζετε την πλάτη στη νεολαία. Ναι. Η νεολαία δεν είναι μόνο ψιπαλάκια. Είναι το μέλλον της χώρας. Και εσείς ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, κύριε Κερίδη, που έρχεστε σε επαφή με τη νέα γενιά και ακούτε τι λένε, βλέπετε, δεν έχει, η νέα γενιά, θα ρω ότι με την αιμονή την δική σας σε μερικά θέματα, όχι την προσωπική σας αιμονία, αλλά με την της παράταξής σας, δεν δίνει δεκάρα τσακιστή σε αυτά τα πράγματα. Για παράδειγμα, σας ακούω να μιλάτε για τον Κουφοντίνα, να λέτε για τον κουφοντινισμό. Πόσοι από τους φοιτητές σας που δεν ανήκουν σε ιδεολογικό χώρο θεωρούν ότι είναι δίκαιοι ή άδικοι ο χειρισμός του θέματος από την πλευρά της κυβέρνησης? Θα ρω ότι η πλειοψηφία των φοιτητών σας που δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα θα βγει και θα σας πει είσαστε ψιλοάδικοι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Κύριε Βερίχε, να πούμε κάτι συγκεκριμένο εδώ τώρα. Η Ελλάδα σε όλες τις διεθνείς μετρήσεις, τουλάχιστον στην Ευρώπη, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό διαγεναϊκής αδικίας δηλαδή σε βάρος της νέας γενιάς, μαζί με την Ιταλία, από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό δεν είναι συγκλονιστικό? Πάρα πολύ λίγα για την νεολαία της. Και ξοδεύει ό,τι ξοδεύει, κυρίως για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Βλέπετε ότι η φτώχεια, ειδικά στα νέα ζευγάρια, με παιδιά κτλ., είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στις μεγαλύτερες ηλικίες, και κανένας από το πολιτικό σύστημα, από ένα σημείο και μετά. Λοιπόν, αυτό είναι το πραγματικότητα. Να γιατί γεμίζουν οι πλατείες, λοιπόν. Εγώ κλείνοντας. Μα σας το είπα πρώτος εγώ ότι υπάρχει. Το είπε. Εγώ ένα τελευταίο. Άλλο αυτό. Και άλλο να δικαιολογήσω τα καλέσματα βίας. Άλλο, δεν μιλάμε. Είπαμε τέτοιο πράγμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είσαι πανεπιστημιακός δάσκαλος, με αυτά θα ασχοληθείς. Όχι εσείς. Ναι, καλά, λοιπόν, θα σας πω και κάτι για να το τελειώσουμε. Να κλείσουμε ένα γιατί. Με όλα τα προβλήματα που έχει η Νέα Δημοκρατία και η κεντροδεξιά, που έχει μια πολύ μεγάλη παράταξη, η οποία έχει πολλά στελέχη, θα γίνουν λάθη. Μπορώ να πω κάτι. Άλλο η παράταξη και άλλο το κόμμα. Κυρία Ιδεκερίδη, άλλο η παράταξη και άλλο το κόμμα. Και το δεξιά είναι μια τεράστια παράταξη, όπου το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να πάρει όσους περισσότερους μέσα από αυτό το χώρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην τα ξεχωρίσουμε λίγο αυτά. Γιατί με όλη την κριτική, και εγώ την ακούμε πολύ προσοχή που μπορεί να γίνει, εν τέλει το βασικό πολιτικό πρόβλημα της χώρας είναι μια αντιπολίτευση, η οποία ήρθε στην εξουσία τυχαία το 2015 από μια μεγάλη κρίση. Μάλιστα. Δεν ορίμασε και ξανακάνει βήματα προς τα πίσω. Μάλιστα. Είναι σημαντικός ο ρόλος πρέπει της αντιπολίτευσης για να πάει η χώρα μπροστά. Πρέπει να κλείσουμε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την καλοσύνη που έχετε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, που νομίζω βοηθάει και τους ακροατές μας να βγάλουν τα συμπερασματά τους. Καλή σας μέρα. Δεν υπάρχει άλλα. Δεν έχει άλλα. Όχι, δεν έχει άλλα. Θα πάμε σε δελτία τώρα, ειδήσεων κτλ. Έχω κι άλλα εδώ.